Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλληνα, λοιπόν, καλημέρα και Θωμάς, γιατί έχουν ζητήσει σήμερα μάλλον πολύ μόσχοι. Θα γίνει χαμός. Είστε πολύ και διαφορετικοί μεταξύ σας, πρέπει να πω. Δεν σας κάλυψε ο Δημήτρης, κύριε Θωμά? Δεν πρόλαβα να ακούσω όλη τη συνέντευξη. Θα τα πω όλα. Για να δούμε. Απλά, λοιπόν, εδώ εκπροσωπούμε και διαφορετικό. Εγώ έχω μια πορεία με σένα, Θωμά. Πώς κατορθώνεις κάθε φορά που έρχεται ένας υπουργός να τον βγάζεις από τα ρούχα του? Δηλαδή, εγώ το είπα το πρωί, δεν ξέρω αν με άκουσες. Εγώ λέω, αν ήμουν στη θέση του υπουργού, θα έλεγα κάποια στιγμή, εντάξει. Ό,τι ζητήσετε. Φτάνει, πες μου τι θες να τελειώνουμε. Δεν μπορώ άλλο. Τι έγινε λοιπόν χθες, Θωμά? Έτσι παίρνεις αυτά που θέλεις, όταν του βγάζεις άλλο από τα ρούχα. Τι έγινε λοιπόν χθες? Χρήστο, καταρχήν, επειδή άκουσα τώρα και τον κύριο Λαζαρίδη, ναι, και αφού ήμασταν στο θέμα, εγώ θέλω να καταγγείλω τη στάση των εκλεγμένων της περιφέρειας και του κύριου Μάνου και της κυρίας Κοζατάνη για τη συμπεριφορά τους όταν αναφέρθηκε το φράγμα Νεστορίου. Συγκεκριμένα, μετά αφού έκανε την τοποθέτηση του Δήμαρχος Καστοριάς που είπε και για το φράγμα Νεστορίου. Ναι, αυτό είναι, έκανε αίσθηση. Μόνο δύο άνθρωποι χθες μίλησαν για το φράγμα. Αυτό έκανε μια αίσθηση. Ήταν και στο δικό μας κείμενο. Είναι, ναι, όχι, λέω πάρα δημόσια, αναφέρθηκαν δύο άνθρωποι. Ο κύριος Κορεντσίδης και ο κύριος Λαζαρίδης. Ναι, δεν υπήρχε ουσία να αναφερθούν και άλλοι μετά δημόσια σε αυτά. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ο κύριος Λαζαρίδης τους ρώτησε αν θέλουν να το λήξουν τώρα το φράγμα του Νεστορίου να απαντήσει ή όχι, ή αλλιώς μετά, και είπε θα τοποθετηθούμε μετά. Ναι. Στη συνέχεια, αφού ξαναανέφερε ο κύριος Λαζαρίδης το θέμα, οι τοπικοί της περιφέρειας δεν αντέδρασαν και συγκεκριμένα η κυρία Κοζατάνη το ειρωνεύτηκε, γύρισε και προς το μέρος μας και είπε: αμάν με αυτό το φράγμα, κάθε φορά όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, πρέπει να αναφέρεται το φράγμα Νεστορίου. Εγώ καταγγέλλω τη στάση τους δημόσια. Και μπορώ να πω πλέον ότι είναι και ανίκανοι για την περιφέρεια και είναι καιρός να φεύγουν. Τώρα, για την υπόλοιπη συνάντηση. Δεν δεσμεύτηκε ο Υπουργός για τίποτα και κατά την άποψή μου και ο Υπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που μου επιτέθηκαν μη αφήνοντας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εννοείς τον κύριο Βελίδη. Τον κύριο Βελίδη, γιατί είχες μάχη και με τον κύριο Βελίδη. Και το κύριο Τσιφλικιώτη και την κυρία Αντωνίου. Μου επιτέθηκαν για να μην φανεί αυτό που ζητάμε. Καλά, και εσύ τους επιτέθηκες όμως. Εντάξει, αυτά είναι αμοιβαία. Εγώ δεν επιτέθηκα κανέναν. Εγώ είπα τη στάση του Συλλόγου και είπα ότι όπως βρίσκουν λύσεις για τους υπόλοιπους βιομήχανους ή τους υπόλοιπους κλάδους, ναι, μπορούν να βρουν λύσεις και αυτό, για μας. Ναι. Αλλά ναι, κάθε φορά. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μάνος, εκεί ο κύριος Μάνος λέει ότι πάμε να διαχωρίσουμε ή με τον κοινωνικό αυτοματισμό και δεν συμφωνώ με αυτό. Είναι ένα θέμα και αυτό, είναι λεπτό ζήτημα αυτό που βάζεις. Δηλαδή είναι στα όρια εκεί του κοινωνικού αυτοματισμού. Κανένας κοινωνικός αυτοματισμός. Ίσα-ίσα εγώ έδωσα το παράδειγμα συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις της Γούνας της Καστοριάς, το πώς αυτοί βρίσκουν λύση άμεσα και βρίσκεται η φόρμουλα για αυτούς άμεσα. Σε αυτό πρέπει να ψαχτείτε και λίγο εσείς οι αγρότες και οι ξενοτρόφοι. Σε αυτό πρέπει λίγο να ψαχτείτε πραγματικά. Εμείς έχουμε ψαχτεί. Εγώ έχω έρθει και σε επικοινωνία με τον κύριο Τσούκα και έχουμε συζητήσει μερικά πράγματα. Το πώς καταφέρουν κάθε φορά αυτά που θέλουν, ενώ εμείς όχι. Τώρα συγκεκριμένα, εγώ εκπροσωπώ τους αγρότες, όχι τα ψυγεία. Η δέσμευση που δόθηκε από τον Υπουργό, όποιος δει το βίντεο και καταλάβει, ήταν. Είναι για τα ψυγεία, το είπε και συνέντευξη τύπου, ναι. Ναι, είναι για τα ψυγεία. Και δεν ήταν δέσμευση. Θα δούμε και εκεί πώς μπορεί να επιδοτηθεί το κόστος ενέργειας για τη διατήρηση των μήλων στα ψυγεία. Δεν είναι και αυτό ακόμη δέσμευση, θα λέγαμε. Όχι, υπήρξε, είναι προοπτική. Υπήρξε δέσμευση. Είπε ότι αν υπήρξε δέσμευση, ακόμα καλύτερα. Θα κοιτάξουμε και θα έχει προτεραιότητα. Το κατάλαβα λάθος εγώ. Είπε ξεκάθαρο ότι έχει προτεραιότητα, θα έχει προτεραιότητα το κόστος ενέργειας στα ψυγεία. Ωραία. Πολύ ωραία, δεν λέμε όχι. Είναι μία λύση πάνω στο πρόβλημα που έχουμε. Εμείς όμως αυτό που ζητήσαμε είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν έτοιμα και της ΓΕΟΚ αυτό. Ναι.
Είναι έτοιμα και τη Γιώκα. Ο κ. Μωυσίδης το έχει αναφέρει στην εκπομπή μας, γι' αυτό το λέω. Αναφέροντας μάλιστα και τα τρομακτικά ποσά που πληρώνει η ΓΕΟΚ στο ρεύμα για τα ψυγεία, έτσι. Δηλαδή είναι λεφτά τα οποία σου πέφτουν τα μαλλιά. Όπου εκεί πέρα είπε και ένα αστείο υπουργός ότι μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά με μπαταρίες. Προφανώς δεν γνωρίζει πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό και πόσες μπαταρίες για να συντηρήσουν ένα κτίριο 12 στρεμάτων. Τέλος πάντων. Στην ουσία αυτό που ζητούσαμε εμείς σαν σύλλογος και προσπαθούσαμε να αποφύγουν τα πολιτικά στελέχη και ο υπουργός, γιατί το θέμα είναι πολιτικό, είναι ότι τα μήλα αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί αρκετά μήλα με 16 λεπτά. Και αυτή τη στιγμή η τιμή έχει πέσει στα 11. 9 μας έλεγαν χθες από το τυχείο. Και 9 ακόμα. Εγώ την τελευταία ενημέρωση που είχα ήταν 11. Πού θέλω να καταλήξω, ότι ήδη υπάρχει η ζημιά. Ζήτησαμε από τον Υπουργό να δεσμευτεί ότι θα αποζημιώσει τον τζίρο όπως αποζημίωσε σε άλλους κλάδους. Όταν μας λένε ότι το κόστος παραγωγής είναι 35 λεπτά, πριν λίγο το είχαν αναλύσει το κόστος παραγωγής για 35 λεπτά, να αποζημιώσει τους παραγωγούς τον υπόλοιπο τζίρο που χάνουν. Όπως ακριβώς αποζημίωσε και τους άλλους κλάδους. Και ζητούσαμε δέσμευση για αυτό. Εκεί λοιπόν υπάρχει διαφοροποίηση και λέει ότι κάτσε να δούμε αν θα δουλέψει το σύστημα, να βρούμε νέες αγορές, αν θα τα πουλήσουμε ή όχι, φυλάσσοντάς τα στα ψυγεία. Και αν δεν γίνει αυτό, το είπε και ο κύριος Μάνος, τότε πάμε σε αποζημίωση. Ωραία, και με τα μήλα που πουλήθηκαν 11 λεπτά και έχουμε χάσει τον τζίρο, τι γίνεται. Εμείς αυτό εξηγούσαμε, αυτό θέλαμε να αναλύσουμε και προσπαθούσαν να με κόψουν όλα τα στελέχη. Με κάνανε επίθεση όλα τα στελέχη για να κοπεί αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι ήδη πούλησαν, οι μήλα ήδη χάθηκαν, έχουν μείνει αδιάθετα και ότι έχουμε υποστεί ζημιά. Τη ζημιά την έχουμε υποστεί, έχει αρχίσει η ζημιά. Άσχετα τι θα γίνει μετά. Δεν πιστεύω να φτάσει το μήλο 1 ευρώ και να υπάρχει αγορά για 1 μήλο, για 1 ευρώ το κιλό μήλα, με τις τιμές που θα πάει το ρεύμα. Αυτό που μας είπαν και συνέντευξη ότι κάποιες, αυτό που μας είπαν και συνέντευξη ότι κάποιες ποσότητες, όχι όλες, αλλά κάποιες ποσότητες μπορούν να απορροφηθούν από στρατό, από σχολεία και από νοσοκομεία. Μακάρι να απορροφηθούν. Εμείς δεν έχουμε δει κάποια τέτοια κίνηση μέχρι τώρα. Εμείς αυτό, γι' αυτό ζητήσαμε. Ο Δημήτρης όμως σας λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι υπάρχουν διαγωνισμοί για αυτά τα υπουργεία και είναι δύσκολο να πει με απόφαση. Παλιά βέβαια, δεν ξέρω πώς είχε γίνει η υπόθεση των Φασολιών, ας πούμε, που είχε απορροφηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάλι. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει κάποιος τρόπος, δεν ξέρω, εκτός αν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Κάποια φασόλια είχαν απορροφηθεί και κάποια άλλα που είχαν έρθει. Πρέπει να ήταν βουλευτής τότε ο κύριος Αγγελής, για να προσδιορίσουμε για την περίοδο. Πρέπει να ήταν ο κύριος Αγγελής βουλευτής. Την τελευταία φορά που είχαμε πρόβλημα με τα φασόλια, Χρήστο, ήταν τα μπλόκα του 14, νομίζω. Και τότε είχαν απορροφήσει φασόλια Καναδά, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που είχαμε κάνει την καταγγελία στα μπλόκα. Στα μπλόκα που είχαμε δει λοιπόν, το φακελάκι το... με το Καναδά τα φασόλια. Ναι. Ναι. Τώρα κάτι άλλο. Ο υπουργός ανέφερε να δούμε τι γίνεται με την πτώση τζίρου, τον τζίρο που χάσαν πέρυσι οι παραγωγοί συγκριτικά με φέτος. Πέρυσι είχαμε παγετό και δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή μήλου. Δηλαδή δεν φτάνει που ζημιώθηκαν πέρυσι η μηλοπαραγωγή. Θα πας φέτος και θα τους πεις, πούλησες τόσα με μειωμένα τιμή σου, μείναν τόσα αδιάθετα, άρα ο τζίρος σου ήταν πέρυσι 10.000, φέτος είναι 11.000 παράδειγμα, δεν χρειάζεται ενίσχυση. Εμείς μιλάμε για συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι πρόβλημα πολιτικό. Είναι πρόβλημα πολιτικό για όλη την πρωτογενή παραγωγή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποζημιώσει ή δεν έχουν επιδοτήσει τίποτα στην αγροτική παραγωγή. Ούτε τους κτηνοτρόφους, ούτε τα οπωροκυπευτικά που είχαν μεγάλο θέμα, ούτε τα μήλα τώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε και τα ροδάκινα είχαν πρόβλημα. Στα ροδάκινα φαίνεται ότι έχει βρεθεί κάποια λύση ως διαμαγείας. Αλλά σε εμάς τα μήλα αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί και δεν φαίνεται να κατανοούν το πρόβλημα. Ούτε φαίνεται ο κόσμος να κατανοεί τι πρόβλημα θα έχουμε. Ανέφερε κάτι ο υπουργός εκεί πέρα. Ανέφερε ότι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή με αυτό που έρχεται έχει η αυτάρκεια της χώρας. Γιατί αν κλείσουν τα σύνορα, δεν θα έχουμε κρέας να φάμε γιατί το εισάγουμε. Και η απόδειξη του πόσο προτεραιότητα είναι αυτό για αυτούς είναι ότι δεν έχουν επιδοτήσει ή δεν έχουν ενισχύσει καθόλου την κτηνοτροφία. Γιατί λίγο αργότερα του αναφέραμε πόσα ζώα έχουν σφαχτεί και τι γίνεται στην κτηνοτροφία με το κόστος παραγωγής και πόσο μέσα μπαίνουμε. Συνεπώς το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, είναι καθαρά της κυβέρνησης, δεν έχει καμία πρόθεση να ενισχύσει την πρωτογενή παραγωγή και φαίνεται από τις πράξεις τους. Γιατί καλά τα λόγια, καλές οι εξαγγελίες, αλλά πράξη δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Το μόνο που κάνουν είναι να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να έρχονται για φωτογραφίες. Και όταν κάποιος
είτε θυμώσει, είτε του μιλήσει έντονο τόνο, βγαίνουν από τα ρούχα του, όπως λέτε. Εντάξει, οι φωτογραφίες βγήκαν αρκετά στελεχή. Μια για να φέρει φωτογραφίες, σίγουρα βγήκαν πολλές φωτογραφίες και μάλιστα τις ανήρτησαν και στα social media. Άνθρωποι που θα διεκδικήσουν θέση το επόμενο διάστημα, όντως φωτογραφίες βγήκαν αρκετές. Αλλά εδώ σήμερα ψάχνουμε λίγο την ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων, Χρήστο, είναι μία. Υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα. Οι πολιτικοί μας δεν φαίνεται να θέλουν να λύσουν την επισιτιστική κρίση που έρχεται και μιλάω κυριολεκτικά για επισιτιστική κρίση, γιατί αν πριν από ένα χρόνο το πρόβλημα της νεολαίας ή ενός 25άρη ήταν αν θα πάρει iPhone και πώς θα πάρει iPhone ή πώς θα πάει διακοπές, στο άμεσο μέλλον του χειμώνα που έρχεται το πρόβλημά της θα είναι πώς θα πάρει ένα ψωμί να φάει. Όταν δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε σιτηρά, όταν σφάζουμε όλα τα ζώα ήδη γιατί δεν μπορούμε να βγούμε πέρα, τα τρόφιμα θα πενταπλασιαστούν. Σας το υπογράφω ότι η τιμή θα πενταπλασιαστεί στα τρόφιμα. Θα είναι ο βασικός, θα δουλεύουμε για να εξασφαλίσουμε ένα πιάτο φαΐ κυριολεκτικά. Η θέρμανση θα είναι δεύτερη μας ανησυχία. Αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις και ξεκίνησαν να αναφερόμαστε στην κατάσταση πως είναι σήμερα, είχαν μείνει όλοι άφωνοι κάπως και κοιτούσαν, ενώ ξέρουν τι γίνεται. Τους έχουμε προειδοποιήσει. Ξέρουν την κατάσταση, έχουν δει τι γίνεται και δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και απλά μας κοιτούσαν. Και στο τέλος δεν δεσμεύτηκαν και σε κάτι. Μάλιστα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ακόμα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άρα, συμπέρασμα από τα χθεσινά, πιστεύεις και εσύ όπως ο κ. Λαζαρίδης ότι έγιναν βήματα πίσω και όχι μπρος? Κάθε μέρα γίνονται 10 πίσω, κανένα μπρος. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν. Και η λογική τους είναι να το παίξουν το παιχνίδι επικοινωνιακά και όταν θα φύγουν από την κυβέρνηση, γιατί θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, αποκλείεται να κρατηθεί. Όταν θα έρθει ο χειμώνας, αποκλείεται να κρατηθεί η κυβέρνηση με τέτοια εξέργηση που θα υπάρχει. Και ποιος θα έρθει? Εμείς ήδη ετοιμάζουμε κινητοποιήσεις, δεν ξέρω ποιος θα έρθει, αλλά όταν φύγουν δεν θα βρίσκουν τρύπα να κρυφτούν, γιατί θα αφήσουν κυριολεκτικά καμένη γη και ο σώσον εαυτό σωθεί το. Εγώ αυτό κατάλαβα χθες. Όταν μας απαντάει η προτεραιότητά μας είναι η αυτάρκεια και τον ρωτάμε δηλαδή, είναι τα μήλα που τα μήλα είναι αυτάρκης. Στην Ελλάδα, όχι μόνο αυτάρκης, εξάγουμε το 90%. Ωραία, είναι προτεραιότητα να μας βοηθήσετε ή είναι προτεραιότητα η αυτάρκεια να στηρίξετε την αυτάρκεια? Δεν υπήρξε ξεκάθαρη απάντηση. Μου απάντησε μόνο, σημειώθηκε η παρατήρησή σας. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαι μαζί μας για τον επίλογο αυτής της χθεσινής, θα λέγαμε, δυνατής μέρας για τα αγροτικά, όπως εξελίχθηκε. Τα λέμε σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.